Καταλαβαίνετε ότι τούτες οι περιοχές λειτουργούν στην Ευρώπη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ένα από τα φοβερά πλεονεκτήματα τα οποία έχει όταν κηρύξεις τέτοιες περιοχές, που αν θέλετε να τις ψάξετε στο διαδίκτυο, είναι τα low emission zones, τα LEZ, θα δείτε ότι το πλεονέκτημα το οποίο προσφέρετε είναι το γεγονός ότι μειώνεται η ρήπη που είναι επικίνδυνη για την υγεία. Γιατί βασικά το τι κάνεις κηρύττει τις περιοχές χαμηλών ρήπων, τις περιοχές που μηνίσκει κόσμος, τα σπίτια. Στην Κύπρο δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι πάνω από 600 άτομα κάθε χρόνο χάνουν πρόωρα τη ζωή τους λόγω της κακής ποιότητας του αέρα. Και να είμαι στο σπίτι και να περνούν από έξω από το σπίτι μου αυτοκίνητα για συντόμη, εν κάτι το οποίο θα το σταματήσει τούτη η νομοθεσία. Βοηθούμε τον κόσμο. Το δεύτερο πράγμα το οποίο είναι το μεγάλο πλεονέκτημα είναι το γεγονός ότι μειώνεις και γενικά και τους ρήπους που έχουν για το κλίμα. Αλλά επαναλαμβάνω, τούτα τα μέτρα είναι μέτρα τα οποία βοηθούν τις κατοικημένες περιοχές να ξεφορτωθούν το πρόβλημα που κόφει ο κόσμος συντόμη που μέσα στα σπίτια του, που δημιουργούνται από άλλα αυτοκίνητα, που κατεβαίνουν αυτοκίνητα να παρκάρουν πόξο από τα σπίτια. Τούτο το πράγμα περιορίζεται πολλά. Για τούτον τον λόγο όμως, είναι πολλά δύσκολο να διαλέξεις τις περιοχές. Γι' αυτό χρειάζεται να γίνει σωστή η μελέτη, ο σχεδιασμός, γιατί αν με μπλοκάρει να περνώ με το αυτοκίνητο από μια γειτονιά, να πρέπει να έχει κάποιον άλλον τρόπο να πάω και αμέ που πρέπει να πάω. Και γι' αυτό, εγκαλά που έχουμε τα 2 χρόνια, να κάνουν τις μελέτες τους, να μου δώκει τις εναλλακτικούς τρόπους να μετακινηθώ, αλλά καταλαβαίνετε ότι τούτον είναι ένα μέτρο το οποίο θέλουμε, δεν θέλουμε, να μπει, υπάρχει στη ζωή στην Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια. Και μάλιστα να σας πω ότι ξεκινήσαν τώρα οι πόλεις και βάλουν το έξτρα χαμηλό, όχι χαμηλό ρήπον περιοχή, την έξτρα χαμηλό ρήπον περιοχή. Και να δείτε και τις αντιδράσεις που υπάρχουν σε διάφορες περιοχές. Εν κάτι που είναι απαραίτητο να κάνουμε και χαίρομαι που επιτέλους στην Κύπρο να ξεκινήσουμε και τούτον, αλλά επαναλαμβάνω θέλει πολύ προσοχή ο σχεδιασμός.